Εκ μέρου των νοσοκομειακών γιατρών τη Ένωση Αθήνα και Πειραιά, είμαστε κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ρίχνοντα ιδιαίτερη βαρύτητα στα άρθρα 7, 12 και 25. Θεωρούμε ότι το περιεχόμενο και η κατεύθυνση των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου είναι σε πλήρη διάσταση με τον τίτλο περί ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τουλάχιστον από την πλευρά των αναγκών των ασθενών και των υγειονομικών. Οι ρυθμίσεις που περιέχονται αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, με καθοριστικό μέτρο την παντός είδους άσκηση ιδιωτικού επιχειρηματικού έργου των γιατρών των δημόσιων μονάδων υγείας, με το άρθρο 7, καθώς και τη διεύρυνση των κλινικών γιατρών πέραν των χειρουργών που εντάσσονται στο σύστημα των απογευματινών επιπληρωμή ιδιωτικών χειρουργείων, με το άρθρο 12. Των απογευματινών χειρουργείων, να τονίσω που οι περισσότεροι υγειονομικοί, η συντριπτική πλειοψηφία και τα συνδικαλιστικά όργανα στο σύνολό τους έχουμε στραφεί ενάντια και η αντίθεση φαίνεται και από τη μη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των υγειονομικών. Είναι πραγματικά μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού οι γιατροί που συμμετέχουν σε κάθε νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μέτρα που συμπληρώνουν την εικόνα ενός κατ' επίφαση δημόσιου συστήματος υγείας, αφού όλο και λιγότερο μπορεί να ανταποκρίνεται στις διευρυμένες ανάγκες των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος τους θα εξαρτάται από τη δυνατότητα της άμεσης πληρωμής τους, από τους ίδιους τους ασθενείς, εντός αλλά και εκτός των δημόσιων νοσοκομείων. Η επίκληση της κυβέρνησης ότι και αυτά τα μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά ότι δίνει ελευθερία στους υγειονομικούς να τα επιλέξουν, προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημά τους και στους ασθενείς να επιταχύνουν τις εξετάσεις τους, ισοδυναμούν στην ουσία με την ελευθερία του κράτους να απαλλαγεί από ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης για πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών και από την απαλλαγή του να αποκαταστήσει τουλάχιστον ένα μέρος από το περικομμένο εισόδημα των υγειονομικών. Στην πράξη, οι ασθενείς θα ξαναπληρώνουν για υπηρεσίες που ήδη έχουν πληρώσει, με εισφορές, με τη γενική και την ειδική φορολογία και θα έπρεπε να τις έχουν όλοι δωρεάν, ενώ οι γιατροί θα πρέπει να προσθέσουν επιπλέον ωράριο για να συμπληρώσουν ένα μέρος του εισοδήματός τους. Αντικειμενικά, το μέτρο αυτό, της άσκησης δηλαδή ιδιωτικού έργου, θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις όχι μόνο στις πληρωμές των ασθενών, που είναι βασικό, αλλά και στην ποιότητα του επιστημονικού έργου των γιατρών, όταν μαζί με τα απαιτητικά πρωινά ωράρια σε συνθήκες έλλειψης προσωπικού, τις εφημερίες, θα συνυπάρχει και το εξωτερικό ιδιωτικό ιατρείο ή η εργασία σε άλλες επιχειρήσεις της υγείας. Είναι βέβαιο ότι αυτό που λέμε τα πολλά καρπούζια στην ίδια μας χάλη θα οδηγήσουν στην απαλλαγή μερικών από αυτά και τα οποία κατά κανόνα θα είναι αυτά που θα αφορούν τις δωρεάν πρωινές εργασίες υπέρ των ιδιωτικών εργασιών με κίνητρο το διευρυμένο κέρδος. Όσον αφορά το άρθρο 25, θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό αρνητικό μέτρο, ολοκληρώνω, γιατί αφορά την επιβολή του χαρατσιού των 3 ευρώ ανά απεικονιστική εξέταση και του 1 ευρώ ανά παραπεμπτικό για εξετάσεις βιολογικού υλικού στους ασθενείς που εξαναγκάζονται να απευθύνονται στους ιδιώτες επιχειρηματίες, που είναι πάρα πολύ λόγω των ελλείψεων στα δημόσια νοσοκομεία. Και πρόκειται, κατά τη γνώμη μας, για προκλητική στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματιών της υγείας. Με αυτά τα βασικά, εμείς είμαστε ενάντια και απορρίπτουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.